ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας σήμερα το βράδυ και να σε ετοιμάμε με το βράδυ. Θα σας πω καταρχήν γιατί κάναμε αυτή την συνάντηση εδώ πέρα, γιατί ήθελα να σας μιλήσω. Γιατί πολλοί θεοί και συμπολίτες μας μου ζήτησαν να τοποθετηθώ σε ορισμένα ζητήματα που βιώνει η περιοχή μας σήμερα. Και το θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου. Ξέρετε ότι τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής με απέκλεισαν όλα αυτά τα χρόνια να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας. Να εκφράσω τις όποιες απόψεις έχω. Έτσι δόθηκε και η δυνατότητα κάποιοι να εκμεταλλευτούν την αδυναμία μου αυτή και να αρχίσουν μια εκστρατεία λασκοτερίας και συκοφαντίας εναντίον. Βέβαια, δεν θα σας έβαζα στον κόπο και στην ταλαιπωρία να έρθετε σήμερα εδώ για να απαντήσω σε λασκοτερίες. Γιατί πιστεύω ότι το τελευταίο είναι αυτό που θα σας ενδιαφέρει εσάς. Αλλά ούτε και εγώ προσωπικά νιώθω μια τέτοια ανάγκη. Κι όσο και να μην αρέσει σε κάποιους ανθρώπους και θέλουν να ισοπεδώνουν και να ταξιώνουν, γνωρίζω καλά ότι η πλειοψηφία των πολιτών του Δήμου έχει αναγνωρίσει το έργο που έχουμε κάνει οι συνεργάτες μου και εγώ τα τελευταία 8 χρόνια που ήμουν δήμαρχος. Και αυτό αποδείχθηκε και στις εκλογές. Όταν στο παλιό Δήμο Σταγίων Ακάμπου με το Στρατόνι μέσα, με τη Στρατονίκη, τα Στάγερα και την Ολυμπιάδα που ήταν χωριά μεταλλολίχων και υπήρχε η αντίθεση αυτή δώσα στο συνδυασμό μας 63%. Είναι μεγάλο το νούμερο για να πει κανείς ότι δεν αναγνωρίζει ένα έργο που έγινε. Όλοι έχετε ζήσει και την ηρεμία αλλά και την ανάπτυξη που είδε η περιοχή μας αυτά τα τελευταία 8 χρόνια. Σε μερικούς ανθρώπους αυτό μπορεί να μην άρεσε. Και δεν άρεσε σε ανθρώπους που συνήθως δεν έχουν δώσει την παραμικρή προσφορά στον τόπο τους. Ή δεν τους εμπιστεύτηκε ποτέ η κοινωνία του τόπου τους. Αυτό όμως είναι κάτι που συμβαίνει παντού. Είναι κάτι συνηθισμένο και δεν αξίζει καθόλου τον κόπο να ασχολείται κανείς με αυτά τα πράγματα. Αυτό που σκοπεύω να σε αυτή τη συνάντηση να σας πω είναι πως αυτή η προσπάθεια του αποκλεισμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και η εκστρατεία συκοφαντίας εναντίον μου έχει άμεση σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα και θα ζήσουμε στο επόμενο διάστημα. Η μειοψηφία που είμαστε στον Δήμο δεν κάνει απολογισμό έργων. Αυτό που κάνει είναι να αναφέρει ενέργειες ελέγχου της Δημοτικής Αρχής. Η μειοψηφία στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα ρόλο ελέγχου και μόνο. Αλλά και στήριξης όμως της Δημοτικής Αρχής. Σε πολιτικές, οι οποίες προωθούν την κοινωνία και δεν την χωρίζουν την κοινωνία. Αυτή την πολιτική του διαχωρισμού της κοινωνίας ένας άνθρωπος μπορούσε να καταφέρει μόνο και αυτό έχει ονομαδικό όνομα, λέει, και Χρήστος Πάρχας. Καταγγείλαμε σε υπουργεία το απαράδεκτο και τον αλαζονικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταθέσαμε προσφυγές για την παράνομη σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων, των Επιτροπών, στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια. Έχουμε καταθέσει 5 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μία με περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για το μικρογενικό πρωτοτοπικό Παναγίας όπου καθορίζεται η μηχανική ζώνη, για την παραχώρηση του δάσους των σχολείων, για τη μεταφορά των υπηρεσιών και μία προσφυγή για προσωρινή διαταγή. Οι προσφυγές μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο πληρώθηκε αποκλειστικά από μέλη του συνδυασμού μας. Καταγγείλαμε επίσης
ότι δεν μας έδωσε ο Δήμος αυτό που δικαιούμασταν από τον νόμο, δηλαδή να έχουμε ένα γραφείο με γραμματιακή υποστήριξη. Το λέει ο νόμος, σαφώς. Έχουμε καταγγείλει αυτό το γεγονός και σε Υπουργεία και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Αλλά θα κρυφθεί και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, όπως και οι υπάλληλοι της Περιφέρειας, να απολογηθούν και να δώσουν εξηγήσεις για αυτό το θέμα στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, γιατί και εκεί το καταγγείλαμε αυτό. Και αυτό όλα έγινε για να μην υπάρχει φωνή. Θα σας θυμίσω πώς ξεκίνησε η αποχή μας από τα Δημοτικά Συμβούλια. Ο στόχος του κ. Δημάρχου ήταν από την πρώτη μέρα να απαξιώσει την έδρα του Δήμου. Το πρώτο που έκανε ήταν να ξυλώσει τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου από την έδρα. Και ίσως αυτό θα ήταν και το λιγότερο που έκανε. Έψαχνε κάθε τόσο μια αφορμή για να κάνει Δημοτικά Συμβούλια εκτός Ιησού. Εμείς πάλι απαντούσαμε με προσφυγές στην περιφέρεια, έχουμε κάνει μια σειρά πολλών ενεργειών για να καταγγείλουμε αυτή τη μεσόδοση. Έχουμε καταφέρει να ακυρώσουμε και πολλές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά επικαλέστηκε την ασφάλειά του. Και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αποδέχθηκε την εντολογία αυτή. Δεν μπόρεσαν όμως να μεταφέρουν τις συνεδριάσεις των επιτροπών, οικονομικών επιτροπών. Αυτές συνεχίζουν εδώ στην ΕΣΟ και συμμετέχουν κανονικά. Τι κάνατε τον τελευταίο χρόνο με τις καθημερινές προσαγωγές των κατοίκων, επικαλέστηκε την ένταση που υπήρχε, μετά επικαλέστηκαν τα φυλάκια και επέβαλαν τελικά τα συνδημοτικά συμβούλια να γίνονται στην ΟΝΕ. Πήραν και την έγκριση από το κράτος, από το Υπουργείο. Η μη παρουσία μας στα Δημοτικά Συμβούλια γνωρίζαμε ότι θα έδινε το δικαίωμα στον κάθε ένα να μας κατηγορεί για απραξία. Όπως επίσης ότι δεν θα μπορούσαμε καν να απαντήσουμε και να προβάλλουμε τις απόψεις μας και βέβαια γνωρίζαμε ότι θα επιτρέπαμε στον κάθε ένα με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευτεί σε βάρος μας αυτή την εποχή. Αλλά τι συνέβη. Αν πηγαίναμε, θα επιβεβαιώναμε με την παρουσία μας στην ΑΜΕΑ ουσιαστικά την αλλαγή της έδρας. Και είναι αυτό που επικαλείται στα Υπουργεία. Ότι τάχα κινδυνεύει αυτός και συμβουλή του τρομοκράτες της Ιησού. Όλα είχαν τις επιπτώσεις τους. Προτιμήσαμε εμείς να δώσουμε το δικαίωμα σε κάθε κακόπιστο να μας κατηγορεί για πραξία παρά να επιβεβαιώσουμε με την παρουσία μας την αλλαγή της έδρας του Δήμου στην Αρναία και να συνομολογήσουμε ότι όντως κινδυνεύει από το τρομοκράτες. Πιο χρήσιμο ήταν στον αγώνα που δίνει η περιοχή, τα φυλάκια, πιο χρήσιμο είναι η μη αναγνώριση της παράνομης έδρας του Δήμου από τη δική μας παρουσία στην Αρναία. Χωρίς να θέλουμε και να μην έχουμε τίποτα με τις Αρναίες ή την Αρναία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιδιώχθηκε αυτή η ιστορία ήταν βέβαια αυτός που αφαίρεται τα υπονοούμενα αυτά. Όσο αφορά τις αποφάσεις τις οποίες έπαιρναν μόνοι. Ξέρετε, οι πολιτικές αποφάσεις δεν έχουν καμία βαρύτητα και κανένα κύρος όταν είναι απούσα η μειοψηφία. Και όταν βέβαια αυτή η απουσία στις μειοψηφίες καταγράφεται στις αποφάσεις. Όποιος διαβάζει μια τέτοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βλέπει ότι λείπει η ψηφοφορία, η μειοψηφία, βγάζει και παράλληλα συντάγματα. Για τις υπόλοιπες βέβαια αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία και την καθημερινότητα του Δήμου δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Οι αποφάσεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση περνάνε μέσα από την Οικονομική Επιτροπή στην οποία εμείς συμμετέχουμε. Σκεφτήκαμε κάποια στιγμή και την παρέτησή μας. Ήταν μια πολύ σοβαρή πρόταση, την οποία πολύ σοβαρά τη σκεφτήκαμε. Τελικά αποφασίσαμε ότι δεν θα είχε κανένα νόημα, γιατί θα είχαμε αντικατασταθεί αμέσως από δικούς τους. Η καταγραφή όμως της μη παρουσίας της μειοψηφίας, της αποφάσης,
δεν θα εμφανιζόταν πουθενά. Και αυτή η καταγραφή, όπως προανέφερα, έχει ένα μεγάλο και σοβαρό πολιτικό νόημα. Έτσι καταγράφεται τουλάχιστον η αντίθεσή μας. Το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος από αυτή την ιστορία το έχω πληρώσει εγώ προσωπικά. Γιατί δεν είχα την ευκαιρία να απαντώ άμεσα σε συκοφαντίες που συνηθίζει και ο Δήμαρχος και η Αυλήτου. Συνεχώς τον ίδιο έχει ακούσει ότι παρέλαβε χάος, ειδικά από το Δήμο στα Γεωργικά του. Το σίγουρο είναι όμως ότι αυτός θα παραδώσει την καταστροφή και το μίσος. Το μίσος που έσπερε μέσα στην κοινωνία. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι, και σε όλο τον κόσμο ότι ο Δήμος Αριστοτέλη λειτουργεί με τον εξοπλισμό που πήρε από το παλιό το δικό μας το Δήμο και το παρουσιάζουν για δικό τους. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα, το πρώτο που έκανε είναι να σβήσει το όνομα στα κύριο Ανάπτυξη και να γράψει λίγο σε Αριστοτέλη. Μόνο στα δικά μας όμως. Τα ανατάψει, δεν του θα συμπογιάζει. Ο Δήμος Αριστοτέλη ο καινούριος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν είναι ούτε στο κόκκινο, ούτε στο κίτρινο των χρεωμένων Δήμων. Ενώ γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αρχνέας ο πρώην και ο Δήμος Παναγίας πρώην ήταν στο βαθύ κόκκινο. Με ποια οικονομικά στοιχεία σώθηκε η κατάσταση και δεν είναι ο Δήμος Αριστοτέλη στο κόκκινο όπως ήταν οι άλλοι. Αναφέρεται σε μελέτες και έργα. Με ποια νου Δήμου τις μελέτες ενέταξε τα έργα των βιολογικών της Αμουλιανής Στρατονίου και Ολυμπιάδας. Με δικές μας μελέτες. Σήμερα όμως ο τόπος εδώ είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο, γι' αυτό δεν σας χάρισε να σας πω αυτά, αλλά έπρεπε να σας πω μερικά πράγματα. Βιώνουμε σήμερα μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, το ζούμε όλο, μας στήσει τη χώρα και τα όποια προβλήματα έχουμε εμείς στην τοπική μας κοινωνία θα κάνει ακόμα πιο έντονα. Έχουμε συμπολίτες μας που σύρονται στα δικαστήρια, φυλακίζονται, γιατί διαμαρτυρήθηκαν ενάντια σε μια περιβαλλοντική καταστροφή. Αλλά έχουμε και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι φοβούνται την εξαφίαση της ανεργίας. Και έχουμε μια γενιά που έχασε κάθε ελπίδα και όνειρο. Και δεν πρέπει κανένα διέξοδο. Και το χειρότερο απ' όλα, έχουμε μια κοινωνία πλέον που δεν εμπιστεύεται κανέναν. Παρ' όλα αυτά ψάχνει για μια ελπιδοφόρα κουβέντα. Για να νιώσει έτσι μια ανακούφιση, μια ελπίδα. Και δυστυχώς υπάρχουν συστήματα και άνθρωποι που χτίζουν επάνω σε αυτή την αγωνία που περνά ο πολίτης. Υπάρχουν κάθε είδον δημαγωγοί οι οποίοι δίνουν την εντύπωση ότι σαν μάγοι θα τα λύσουν όλα. Ο ένας δεν θα τα λύσει με το χρυσό. Ο άλλος δεν θα τα λύσει με το κλείσιμο του μεταλλείου. Θέλω να σας περάσει το μήνυμα ότι μόλις κλείσουν τα μεταλλεία αμέσως θα χτιστούν ξενοδοχεία. Αυτές όμως τις φαντασιώσεις γενικά τις έχουμε πληρώσει και τις πληρώνουμε όλοι πολύ ακριβά. Ο καθένας θέλοντας να επιβάλλει την άποψή του παραπλανεί, φανατίζει με στόχο να απορρώσει το κλίμα και να διχάσει την κοινωνία στο βαθμό που αυτή η κοινωνία διχασμένη να μην μπορεί να σκέφτεται. Πολλώνει την κοινωνία για να μην βλέπει τον αντίπαλο εκεί που πραγματικά βρίσκεται, αλλά να τον προσδιορίζει στο γείτονά του. Και στον οποιοδήποτε συμφωνικανό το έχει διαφορετικά. Πολλώνει την κοινωνία γιατί για να μην μπορεί να ακουστεί τίποτα άλλο εκτός από την άποψη που θέλει να περάσει αυτή. Έχει δημιουργηθεί στα πάρα πολλά ένα κλίμα σιωπής και τρόμου. Αν κάποιος παραδείγματος χάρη στο στρατό πει ότι ο δρόμος δεν είναι καλός, είναι στραβός, θα τον κυνηγήσουν γιατί θα θεωρήσουν ότι είναι αντίον της εταιρείας. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Αυτή είναι η τακτική που οδηγεί στη δημιουργία αντιπάλων πολιτών που ενώ έχουν τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον τους, γίνονται εχθροί. Ο
Όλοι θέλουμε να ζούμε σε ένα ωραίο υγιές περιβάλλον. Κανείς δεν θέλει να στερήσει τη δουλειά του γείτονά του. Κανείς επίσης δεν θέλει να στερήσει το νερό του γείτονά του. Και σε μια δημοκρατία, αν θέλουμε βέβαια να υπάρχει δημοκρατία, ο πολίτης δεν βρίσκεται υπό την εποπτεία κανενός. Ούτε υπό επιτροπία. Ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να διοριστεί κηδεμόνας και καθοδηγητής που κρίνει ο ίδιος τι πρέπει να μαθαίνει ο πολίτης. Υποτίμησε ειδικά των πολιτών, υποτιμά τον τόπο μας γενικά. Αλλά η συκοφάντηση και η παραπλάνηση σε σχέση με την αλήθεια και την παραπληροφόρηση δημιουργεί μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί πλέον να λύσει τα προβλήματά της. Η κοινωνία γίνεται έρμεη τσαρλατάνων δημαγωγών που αρχίζει να πιστεύει σε ψεκασμούς, να προσβλέπει σε σβάστηκες και να ελπίζει σε μάγους. Το μεγάλο μας πρόβλημα θεωρώ ότι είναι η τεχνητή πόλωση που έχει δημιουργηθεί σε βάρος του κλάδου μας. Γιατί η πόλωση αποτρέπει την κοινωνία να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα και μετατρέπει το λαό σε όπλο. Αυτή την τακτική τη βιώναμε όλα τα χρόνια. Πριν από τις εκλογές, κομματική συσπήρωση. Τι σημαίνει? Πώς πετυχαίνεται η κομματική συσπήρωση? Με την πόλωση. Το βλέπαμε σε όλες τις εθνικές εκλογές. Ποιος έμπειρος πολιτικός, ο οποίος πάντα παράσκοπη βέβαια, θέλησε να το εφαρμόσει αυτή την τακτική και σε τοπικό επίπεδο. Η πολιτική της πόλωσης ξεκίνησε και εφαρμόστηκε δυστυχώς από τον δήμαρχο και τους συνεργάτες του. Δεν συμβάστηκε καθόλου τον ρόλο του δήμαρχου, δεν θέλησε να είναι δήμαρχος όλων των πολιτών, παρά μόνο της μερίδας εκείνης που συμφωνούσε με την άποψή του. Δεν συμβάστηκε τους πολίτες του Δήμου που είχαν στο θέμα του μεταλλείου μια διαφορετική άποψη. Δεν συμβάστηκε τελικά το 49% των πολιτών που εκφράστηκε εκλογικά διαφορετικά από αυτόν. Θέλησε να επιβάλλει την άποψή του με κάθε τρόπο. Ξεκίνησε με συκοφαντίες, με προκλήσεις, με ψευδείς καταγγελίες εναντίον όλων όσων θεωρούσε ότι είναι εμπόδιο της επιδιώξης. Στην πολιτική αυτή βέβαια δεν ήταν μόνος του, συμμετείχαν συνειδητά και οι συνεργάτες του, που με ευκολία οργίστηκαν για να βάλουν, να τεκμηριώνουν ψευδείς καταγγελίες με σκοπό να βάλουν στη φυλακή όλους όσους θεωρούσαν αντίπαλους. Και τώρα ακούς ότι σαν άσπυρες παρθένες απορούν και λένε και παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να κατέβουν στα κατοχωριά γιατί σε αυτά κατοικούν άγριοι, αναρχικοί και τρομοκράτες. Αυτά τα ακούμε όταν είσαι τηλεόραση κάθε φορά. Ήταν φυσικό να δημιουργηθεί αντίδραση. Και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε ο ίδιος. Όταν όπως είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έστειλε τον αντιδήμαρχό του με ένα στρατό μεταλλορύχων για να δίνουν μερικά γυναικόπαιδα που διαδήλωσαν στις σπουδές, αυτό το είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπροστά σε ανθρώπους που υπέστησαν τη βία ή επίθεση. Προφανώς το έκανε αυτό για να προκαλέσει. Προετοιμασμένος δηλαδή για την αντίδραση που ενδεχομένως να υπήρχε, και γι' αυτό είχε καλέσει και τα μάτια και ήταν τα μάτια έξω από το Δημαρχείο. Στη συνέχεια μας έστειλε τα μάτια ένα καλοκαίρι στην Ιησό, γιατί τάχα λέει κάποιοι αναρχικοί ιερησιώτες βάλαν φωτιά στο Δημαρχείο. Εγώ ήμουν 8 χρόνια δημοτικό συμβούλιο και 8 χρόνια δημότης. Πρώτη φορά είδα να γίνονται συμβούλια με προστασία μάτια. Πρώτη φορά άκουσα ο Δήμαρχος να στέλνει τα ΜΑΤ ενάντια στους κατοίκους. Αυτά τα κάνουν μερικοί υπουργοί που δεν έχουν την ανισότητα με τον πολίτη. Δήμαρχος που δεν είναι ενωτικός, είτε καταφέρνει να είναι ενωτικός, παρετείται, δεν εκδικείται. Και έγιναν κι άλλες προφητικές ενέργειες εναντίον της Ιησού για την υποβάθμισή της. Και αυτό έγινε για λόγους αντιπίνων. Το στήσιμο λοιπόν αυτής της πόλωσης έγινε γιατί εξυπηρετεί μόνο την πολιτική καθιέρωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Υπουργής. Τροφοδοτήθηκε η κοινωνία και με συνθήματα του τύπου όποιος δουλεύει στην εταιρεία, όποιος έχει διαφορετική άποψη είναι πουλημένος και εκτός.
Και έτσι αυτή η αντιπαράθεση έφτασε να γίνει εύκολα να μπει ανάμεσά μας και ακόμα χειρότερα να μπει ανάμεσα σε οικογένειες και ανάμεσα σε φίλους. Αυτή η πολιτική ποιον ωφελεί? Εγώ πιστεύω ότι ωφελεί τους ισχυρούς. Οι ισχυροί είναι αυτοί σήμερα οι οποίοι έχουν από πίσω τους το κράτος, τα ΜΜΕ, τα ΜΑΤ και τους εισαγγελείς. Δεν το ωφελεί και σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να έχουν και ένα καθολικό στρατό, στρατό που να μην σκέφτεται. Το σίγουρο όμως είναι ότι η τακτική αυτή δεν ωφελεί και δεν συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων της κοινωνίας. Η κατάστασή μας, αλήθεια, δεν έχει εύκολες λύσεις. Και ούτε μπορούν να βρεθούν λύσεις σε κρίμα έντασης που κυριαρχεί μες στην κοινωνία. Που κανένας δεν δέχεται να ακούσει μια διαφορετική άποψη από τη δική του, που κανένας δεν τολμά να την εκφράσει. Δεν μπορεί να εκφράσει τον προβληματισμό του. Αν αυτός αποκρίνει, είναι διαφορετικός από την επικρατούσα άποψη ανάλογα σε ποιο μέρος ζει. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα σημείο απόλυτης αντιπαράθεσης. Οι θέσεις που επικρατούν δείχνουν και την πλήρη αντίθεση. Η μία άποψη θέλει να ανοίξουν μεταλλεία παντού, όπου ηλικιαδίζουν πέτρες, αδιαφορώντας για τη ζωή, για την υγεία, γιατί έπεισαν ένα μέρος της κοινωνίας ότι έτσι μόνο θα υπάρχει περοκάματο. Και ότι εχθρός είναι όποιος είναι αναντίον του μεταλλείου. Απ' την άλλη άποψη θεωρεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα πρέπει να κλείσει γιατί είναι η αιτία για όλα τα κακά που συμβαίνουν και για αυτά που θα συμβούν. Εγώ και η παράταξή μας, κάθε φορά που κριθήκαμε 4 φορές στις εκλογές του πάλι ο Δήμου στα γύρωνα κάπου, εκφράζουμε την ίδια ακριβώς άποψη. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συμπάρξουμε με όρους και προϋποθέσεις. Όπως έγινε 8 χρόνια πριν που ήμουν αντίμαχος. Δεν δεχόμαστε καμία μεταλλευτική δραστηριότητα στις σπουδές για οποιοδήποτε λόγο και για οποιοδήποτε μέταλλο. Και με οποιοδήποτε τρόπο. Ή οποιαδήποτε λέμε μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν το λέμε για κέις, το λέμε. Μπορεί να βάλει σε κίνδυνο το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής μας που είναι το νερό. Το νερό είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και για τη ζωή ενός τόπου. Άλλες δραστηριότητες θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε. Με όρους και προϋποθέσεις. Και με προϋποθέσεις γιατί τα μεταλλεία δεν βρίσκονται ούτε στην έρημο, ούτε στην Αλάσκα. Βρίσκονται μέσα στην Μεσόγειο, σε μια κατοικημένη περιοχή που έχει κι άλλους δρόμους ανάπτυξης. Ο κύριος Παχτάς ήταν προεκλογικά ξεκάθαρος. Είπε ότι η ανάπτυξη μεταλλείου θα βασίσει την ανάπτυξη της περιοχής. Και αυτό και τη δική μας αντιπαράθεση, τη δική μας διαφορετική γνώμη, δεν σας τη λέω εγώ τώρα ή πρώτη φορά την ακούτε από μένα. Θα σας διαβάσω επί λέξη την ανακοίνωση του κυρίου Ευθυμίου τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Δεν τον αρκεί, όποιος θέλει μετά από να το πάρει. Αφού με επισκέφθηκε στο γραφείο, ο κ. Λακούπρος δήλωσε θα τα λέει και στο σημείο ότι απορρίπτει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η εταιρεία των μεταλλείων για την αντιερώτηση της επένδυσης, ότι είναι αντίθετος με τη μεταλλουργία χρυσού και δεν δέχεται καμία επένδυση στο κάκαλο συνολικά. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι η εταιρεία αν δηλώσει όλα, αυτός θα πει τίποτα. Θα είπα εγώ. Δεν τα λέω εγώ, το λέω θυμίω. Και ο κύριος Πάχτας δήλωσε ότι η μοναδική λύση στην ανάπτυξη των μεταλλείων θεωρώντας του μικρή την καταστροφή που θα προκληθεί. Ήταν σαφές. Δεν περνάξαμε κανέναν. Τελικά, είναι αναφέρον το δικαίωμα του κάθε πολίτη να ψηφίζει ό,τι θέλει, να ψηφίσει όποια άποψη τον προσωπεί καλύτερα, είναι πιο κοντά στις δικές του επιλογές. Σήμερα μερικοί από αυτοί που βρίσκονται ενάντια στις εκλογές που έκαναν το 10, προσπαθούν να δικαιολογήσουν ψήφο τους. Και αρχίζει τη δασκολία. Τι Πάχτας, λέει τι Λαχόπουλος,
και οι δύο υπέρ της μεταναστευτικής δραστηριότητας. Και μερικοί πάνε πιο πέρα και λέει καλά που βγήκε ο Πάστας, λέει, γιατί και ξεσηκώθηκε ο κόσμος, κατάλαβε τι γίνεται και αν ήταν που τα ακούμπησα, γινόταν τους ανώμερους που καταλάβουν. Εδώ φτάνει το άκρο ναό της αυτολογίας. Προφανώς μερικοί ήθελαν να πούνε έναν τρόπο και εγώ για τον εαυτό τους κάποιοι άνθρωποι. Και πίστεψαν ότι τον βρήκαν. Εγώ θα αναφερθώ σε μερικές, θα έλεγα, παραπλανητικές και ψευδείς καταγγελίες, οι οποίες όχι για μένα, για να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται. Ο Πλακόπουλος λέει μπορούσε να κλείσει το μεταλλείο το 2003 όταν φανέρισε η TVX και δεν το έκανε. Το 2003 γέννη αντιπροσωπής όλων των κομμάτων κάναν ανακοινώσεις συμπαράστασης στους μεταλλορύκους και κατηγορούσαν την τότε κυβέρνηση ότι οδηγεί τη χώρα σε αποβιομηχανοποίηση. Θα σταθώ μόνο σε μία από όλες τις ανακοινώσεις, γιατί αυτές γίνονται από το γραφείο μου, όταν ήμουν αδημάρχος. Εδώ είναι η ανακοίνωση του συνασπισμού. Αυτή είναι η ανακοίνωση του συνασπισμού. Όπου ήταν εδώ και ο Κωνσταντόπουλος, και ο Μπαλάβας και η Εξηρωτήρη. Και έκαναν αυτές τις δηλώσεις. Εδώ είναι να τις διαβάσω αναλυτικά. Κατηγορούσαν την κυβέρνηση για αποβιομηχανοποίηση τότε. Δεν ήταν ο Βλαχόπουλος που πέρασε, ούτε είχα ξανά τέτοια αποκούραση. Από κανέναν. Όσον αφορά την νομοθεσία, ότι τάχα λέει, άμα μείνει 3 χρόνια μια δραστηριότητα, γίνεται από χαρακτηρισμό της περιοχής. Αυτό δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει κάτι άλλο. Αν κάποιος σε μια μεταναστευτική περιοχή δεν την δουλέψει για 3 χρόνια, τότε φεύγει από τα χέρια του και πηγαίνει σε άλλο ενδιαφερόμενο διευθυντή, αν υπάρχει. Δεν αποχαρακτηρίζεται με μια περιοχή. Ο Λαγκούπουλος λέει πέρασε τις μεταναστευτικές περιοχές. Μεταναστευτικές ιδιοκτησίες, 416.000 στρέμματα, είναι παραχωρήσεις που έγιναν από το 1890. Δεν το συγκανάζει να νομίζει το. Και έγινε με φυρμάνια τα οποία αναγνωρίστηκαν με συνθήκη απελευθέρωσης Μακεδονίας από το Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτά ήταν τα κυρίως μεταλλεία. Και γίνανε παραχωρήσεις στη συνέχεια και η τελευταία έγινε το 1976. Τότε πηγαίνω από το Πολυτεχνείο. Δεν ήμουν εδώ. Από αυτές δεν άλλαξε ούτε μέτρο. Γιατί τα λένε αλήθεια όλα αυτά. Εδώ είναι ο κατάλογος όλων των παραχωρήσεων, όλα τα φυρμάνια, από πότε έχουν γίνει. Όλα. Και από τότε δεν άλλαξε ούτε στρέμμα. Ο Βλαχόπουλος λέει στα πλαίσια του Γενικού Προοδομικού δεν κατάργησε τις μεταλλευτικές περιοχές. Ο Δήμος, ξέρετε, στα πλαίσια του ΚΚΣΟΥ, του Γενικού Πολυοδομικού Σχεδιασμού, μπορεί να κάνει μόνο προτάσεις και να γίνονται αυτές, μόνο αυτές που δεν είναι αντίθετες με την νομοθεσία. Την προϋπάρχουσα και την υπερκείμενη. Όπως το κοιτάξτε στις αρχαιολογικές περιοχές. Καθορίζονται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Όπως είναι περιοχές Natura, όπως είναι οι δασικές περιοχές,
Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό ο Δήμος. Αυτή υπάρχει. Ο Δήμος και δεν είναι αυτόνομος. Δεν θα φτιάξει μόνος του νόμους, διοικείται μέσω των νόμων. Δεν μπορεί με απόφασή του να καταργήσει κανένα χαρακτηρισμό, γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Το κράτος είναι αυτό που μέσω της περιφέρειας εκδίδει την απόφαση του ΟΠΟΣΟΥ, δεν είναι υπογραφή δημάρχου. Ο Δήμος Παναγίας, παραδείγματος χάρη, δεν είχε βάλει τη μεταλλευτική ισόρυπη στην περιοχή του. Όταν χρειάστηκε όμως αυτό να υπάρχει, ο περιφερειάρχης μόνος του τροποποίησε το ΟΠΟΣΟΥ και το ΕΟΡΟ. Γιατί ήταν ο υπάρχον νόμος. Επίσης καταχώρησε στις σκουριές και βιομηχανική ζώνη. Εκτός από την μεταλλευτική. Πάλι χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Βέβαια, εναντίον αυτής της παραχώρησης τελευταίας της βιομηχανικής, έχουμε κάνει και προσφυγή στους πολιτικούς για την διαδικασία που κρατήθηκε. Και δεν ρώτησε τουλάχιστον το Δήμο. Να ρωτούσε μόνο, έτσι όχι. Δώσαμε έναν αγώνα να μην περάσουν οι απόψεις της περιφέρειας όσον αφορά τις απαιτήσεις που είχε η αρχαιολογική υπηρεσία, τις δεσμεύσεις που θέλει να βάλει. Προχωρήσαμε και δεχτήκαμε μία μείωση 40 τετραγωνικών μέτρων στην εκτός σχεδίου δόμηση, ενώ στο Δήμο Παναγίας είχαν επιβάλει 6 στρέμματα την αρτιότητα και 100 τετραγωνικά μέτρα αναχτήσεις. Γιατί ήταν όλο το κουμπισό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία μπορέσαμε στη θητεία να κάνουμε. Και ξέρετε γιατί. Προϋπόθεση ανάπτυξης ενός τόπου είναι να υπάρχει γενικό προοδομικό σχέδιο. Γιατί να υπάρχει. Για να μπορεί ένας επενδυτής να ξέρει πού μπορεί να κάνει τι. Να μην έρχεται ποτέ στα πτυχά, γιατί κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν έρχεται στα πτυχά. Τα ξέρει ότι εκεί δεν θα έχει κανένα εμπόδιο, θα μπορεί να κάνει αυτή την επιχείρηση, θα μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Μέχρι τότε ήταν όλα στα τυφλά. Μπορούσε ο καθένας να λέει τι θέλει. Να αγοράσει ένα χτίμα, να κάνει μια επένδυση και να μην ξέρει αν μπορεί να το χτίσει. Αυτό είναι το κούσο. Μας έδωσε και τη δυνατότητα να κάνουμε επεκτάσεις. Επεκτάσεις τις οποίες είχαμε προχωρήσει μέχρι το τελευταίο σημείο. Δεν μπορώ να τις υπογράψω. Σταματήσαν οι επεκτάσεις για 3 χρόνια, τώρα τις ξεκινάει. Λέει γιατί έγιναν ενστάσεις. Τώρα τις ξεκινάει και σε αυτό να έγιναν ενστάσεις. Δεν ήθελε να γίνουν και ξέρετε γιατί δεν ήθελε να γίνουν. Γιατί η περιοχή δικιά μας στην παραλιακή είχε ενδιαφέρον. Μπορεί να υπάρχει κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα. Εδώ δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη κρίση αν είχαμε εντάξει και καταφέρει να έχουμε τελειώσει της Ουρανούπολης στο σχέδιο, της Αμιανής στο σχέδιο. Και ήταν έτοιμα. Γιατί μερικές υποδομές να χτιζόντουσαν δεν θα υπέστη ο κόσμος τόσο πολύ εδώ. Αυτό ήθελε να πετύχει. Να είμαστε εξαρτημένοι όλοι να πιάσουμε το διάστημα αλλιέ. Και αυτό κατάφερα, ρε. Δεν τι ακούω διάφορα στον κούπου σου, τον κούπου σου. Υπάρχουν βέβαια πολλά από παραλάβια. Κι άμα είναι και μηχανική αυτό που τα λένε, είναι ότι είναι πιο πιστευτή. Για να μην αναφερθώ τόσο ονόματα, δεν κάνει σήμερα. Λέει, δεν έγινε συζήτηση για τα μεταλλεία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν, μόνο τώρα στάθανε σε κάθε συμβούλιο, θέλω μεταλλείο είχαμε, δεν είναι η περίπτωση. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, σε αυτή την αίθουσα έχει γίνει μία ενημέρωση από την ίδια την εταιρεία, αυτή την επιτροπή που λέμε ότι θα λέει τα μεταλλεία εδώ μέσα στην αίθουσα. Έγινε η συζήτηση στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού. Έγινε σαφώς συζήτηση για τα μεταλλεία. Γιατί βάλαμε την μεταλλευτική ζώνη. Συζητήθηκε πολλές φορές αυτό. Ομόφωνα ψηφίστηκε εκτός από το τόλι που είχε αντίρρηση.
βέβαια, και να μην το βάζανε, θα μας το βάζανε. Δεν ήταν δικαίωμά μας. Και πρέπει να σας θυμίσω και ένα άλλο γεωγραφικό θέμα. Εγώ επέγραψα τις σπουργές στην Ιταλία. Ξέρετε ότι οι σπουργές είναι στο Δήμο Παναγίας. Το έχετε υπόψη σας αυτό. Δεν είναι στη δικιά μου αρμοδιότητα. Πώς τολμάνε και λένε τέτοια πράγματα. Και γιατί τα λένε. Και μηχανική κιόλας, γιατί τα λένε. Γιατί ένας που τα ακούει και δεν είναι μηχανικός, λέει έτσι είναι. Γιατί να λένε έτσι. Το 2009, όταν ήρθε το βγήκε η απόφαση του χωροταξικού σχεδίου του Σουφιά. Ήταν το χωροταξικό τουρισμό, η Βιομηχανία, κάτι τέτοιο. Και ανέφερε εδώ στην περιοχή μας συγκεκριμένα ότι θέλει την καθετοποίηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, δηλαδή το εργοστάσιο του ΣΟΥ. Και εμείς σαν Δήμος, το 2009, κάναμε προσφυγή εναντίον αυτής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πώς φαντάζεστε να παίρνει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνει προσφυγή στο Συμβουλίο της Επικρατείας? Δεν συζητάει το θέμα, μιλάμε για κυνήγια, για ψαρέματα και λέμε ξέρω εγώ δεν κάνουμε μια προσφυγή. Είναι δυνατόν να έχουμε πάρει απόφαση να κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να μην συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Και αυτό ήταν αδικαστή το 2011 αυτή η προσφυγή. Και ο Πάθηκος απέστειλε την προσφυγή μας. Έγινε μια συζήτηση, δεν ξέρω πώς τη θυμούνται, εκεί την εποχή. Για την υπόθεση των σπουδιών από το Δήμο Παναγίας. Και είχαν έρθει εδώ εκπρόσωποι του Δήμου, κάτοικοι της Παρεγάδας της Παναγίας, είχαν έρθει και μεταλλούργοι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παναγίας. Έγινε συζήτηση γι' αυτό. Και ξέρετε τι είπαμε τότε. Τους είπα ότι όσο είμαι ο Δήμαρχος δεν θα πατήσει κανείς στις σπουδιές. Αυτό είπα. Απόφαση εμείς δεν είχαμε κανένα δικαίωμα ουσιαστικό να πάρουμε, διότι δεν ήταν στην δικιά μας αρμοδιότητα. Θα στηρίζαμε τον Δήμο Παναγίας στη δικιά του απόφαση. Τι κάναμε και ουσιαστικά πράγματα. Την υδρογόνηση από το Πλειονέη δεν την ήθελε κανένας να τη χρηματοδοτήσει και ξέρετε γιατί δεν ήθελε. Γιατί θεωρούσαν ότι αυτό το έργο θα σταθεί εμπόδιο στην ανάπτυξη των μεταλλείων των σχολείων. Και γι' αυτό δεν χρηματοδοτήσει το έργο. Είχαν γίνει μελέτες, 5 εκατομμύρια έργα. Και πήραμε την απόφαση και το κάναμε με αυθεδιστασία με 1 εκατομμύριο. Εδώ. Και πήρε δάνειο ο Δήμος. Είχε μια μικρή χρηματοδότηση στο κράτος. Σήμερα, το ότι παίρνουμε εμείς νερό από εκεί, όλη η περιοχή, είναι και το μεγαλύτερό μας επιχείρημα ενάντια στη μεταλλευτική δραστηριότητα της κορυφής σχολείων. Άρα δεν έγινε λέει συμβούλιο όταν ήρθε η ΜΠΕ στο Δήμο να χρηματοδοτήσουμε ένα μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές του 10. Ξέρετε από τον νόμο απαγορεύεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν από τις εκλογές και μέχρι το τέλος της θητείας. Απαγορεύεται. Και αυτοί μας στείλανε τότε την ΜΠΕ για την απόφαση. Αυτή την απαγόρευση τη χρησιμοποιήσαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας αυτή την παραμονία που έγινε. Και άλλωστε, να σας ρωτήσω κάτι, έτσι ένα μήνα πριν μιλήσει ο λαός με τις εκλογές, θα πάρει απόφαση ένα Δημοτικό Συμβούλιο και τι κύρος θα είχε αυτή η απόφαση. Σε ένα μήνα μιλούσε ο λαός και ο λαός μίλησε.
Αυτό ήταν το ερώτημα των εκλογών του 10. Δεν είναι ένα ζήτημα για την απαρουσία μου ή απουσία μου από τις μαζικές εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στην κοινωνία. Σας λέω, η παρουσία μου δεν θα προσθέτεται τίποτα παραπάνω από την παρουσία του καθενός σας. Αντίθετα όμως, η παρουσία ενός πρώην δημάρχου και αρχηγού μειοψηφίας ή ενός βουλευτή δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να αποπροσανατολίσουν και να παραπρανήσουν την κοινή γνώμη, και είναι πολλοί αυτοί που το θέλουν, αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Όλοι κατά καιρούς προσπάθησαν να αποδώσουν το ξεσήκωμα του κόσμου σε τοπικιστικές τάχα διαφορές μεταξύ μας, εμείς με την Αγία, ή σε κομματικές αντιπαραθέσεις. Αυτή είναι η ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη δεν ξέρω τι είναι. Θυμάστε όταν μίλησα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επιδρομή, τότε τα μάτια που πήγα μέσα στην ΕΣΟ. Τι άκουσα. Α, είσαι ο προεδρήμαρχος, αντίπαλος, είναι τοπικιστικές διαφορές, έχασες τις εκλογές, γι' αυτό μιλάς και τα λοιπά. Αυτά τα λέγανε στα πάνελ από την Αθήνα. Θεωρώ ότι ο καθένας που έχει ένα θεσμικό ρόλο οφείλει να προστατέψει τις εκδηλώσεις και να μην δίνει περιθώρια παρερμηνιών. Να κάνει τη δουλειά του εκεί που πρέπει να την κάνει, είτε στη Βουλή, είτε στο Υπουργείο. Εκτός και θέλει να αναδειχθεί μέσω αυτών. Φτάνουμε σήμερα. Κάποιοι θέλουν, στηρίζοντας ενωτικά κοινωνικά κινήματα, να διώξουν τους μνημονιακούς βραδοδημάρχους που στήριξε κατά καιρούς το Πασό και τα Δημοκρατία. Ή να αναφέρουν το δικαίωμα να προβάλλουν όποιο επιχείρημα θέλουν και ομολογώ ότι το ενωτικό είναι πάρα πολύ έξυπνο. Δικαίωμα όμως δεν δίνει κανένα σε κανέναν να συκοφαντεί. Γιατί από εδώ και πέρα, κύριε Συγκύρη, η συκοφαντία θα έχει απάντηση και πολύ σκυριακομένα με ονοματεπώνυμα. Με ποιο τρόπο όμως θα θέλαμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και την αγωνία των πολιτών, αυτό πρέπει να το προσέξουν για οποιονδήποτε. Με έναν τρόπο αντίστοιχο του Πάχτα. Θα γνωρίσουν όλους τους όσους έχουν αντίθετη άποψη, θα τους βρώσουν το στόμα. Μήπως θέλουν να ξαναγράψουν την ελληνική το ίδιο έργο, αλλάζοντας μόνο επιγραφές και ονόματα. Πρέπει να σκεφτούμε αν ο δήμαρχος που εκλεγεί θα μπορέσει να πατήσει το πόδι του στα χωριά του Μεταλλολίκου. Μήπως δεν ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει αυτό που θα ανακλεγεί, αν μπορεί να εκπροσωπεί την κοινωνία να σταθεί με την κοινωνία του Δημού του. Αποδέχτηκαν την διαδικασία αυτή και πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Εγώ τους γνωρίζω και με πολύ καλή πρόθεση και διάθεση. Μέσα στην αγωνία τους να βρεθεί μια λύση και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τέθηκαν κριτήρια επιλογής. Όπως ανταποκρίνονται στις ελπίδες και στις προοδοσιακές του καθενός. Το ερώτημα είναι σε ποιο πολιτικό προσδοκίες. Όλων των πολιτών προφανώς όχι. Επομένως δημιούργησαν εκ των πραγμάτων μια παράταση, η οποία ψάχνει να βρει αρχηγό. Πολύ καλά, πολύ σωστά. Είναι μια απολύτως σεβαστή και άνθρωπος δημοκρατική διαδικασία που καρέσει πάντα τίποτα. Αφορά όμως μια παράταση. Το ζήτημα είναι αν αυτή η παράταση θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να μιλήσει με τους 18.000 ανθρώπους που θα ψηφίσουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω, χωρίς να κατακρίνω κανέναν που ενεργεί διαφορετικά, γιατί να αναφέρω το δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να επιλέγει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστεί. Ότι ένας που θέλει να είναι δήμαρχος, έξω από παρατάξεις και προδιαγραφές, πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την πρωτοβουλία του να γνωριστεί την κοινωνία. Να προτείνει ο ίδιος λύσεις στα προβλήματα και τις προοπτικές που θα επιδιώξει ο ίδιος. Δεν μπορεί να κριθεί να αναλάβει με αρχές που έχουν παρέα. Γιατί τότε αν το κάνει,
θα αντιπροσωπεύει μια παράταση και εγώ μαζί. Ελπίζω βέβαια ότι δεν χρησιμοποιείται ο τίτλος πρωτοβουλίας ενωτικής πατριωτικής για να μπορούν με όποιον διαφορεί να το χαρακτηρίσουν ότι είναι διασπαστής. Υπάρχουν καινούργιες λέξεις. Γιατί η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας είναι να υπερασπίζει το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει διαφορετικά απόψε από εσένα. Πολλοί φίλοι με ρωτούν, ξέρεις, δεν αφήσουμε τα πολιτικά, γιατί δεν είναι ώρα για αυτά, και νομίζω να αποχωρήσουμε. Όσον αφορά εμένα προσωπικά και τα μέλη της παράταξής μας, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως με κανέναν. Ενότητα στην πολιτική υπάρχει μόνο αν υπάρχουν κοινοί στόχοι. Ο αποχωρακτισμός της περιοχής δεν εξαρτάται από απόφαση του Δήμου. Μπορεί να το πολεμήσει, μπορεί να το προσπαθήσει. Επομένως είναι μία ψεύτικη υπόθεση. Διότι δεν εξαρτάται από το Δήμο. Μπορεί να υποσχεθείς προεκλογικά τι θα κάνεις και τι θα προσπαθήσεις. Αυτά που είναι στην αρμοδιότητά σου έχει ξένα ποτέ. Δηλώνει βέβαια και καθαρά την πρόθεση του κλεισίματος της μεταλλητικής δραστηριότητας του συνόδου. Τι είναι άλλο θέμα. Όπως επίσης ο περιορισμός μέσα στο υπάρχον. Τι λέει αυτό το μέσα στο υπάρχον. Μέσα στο πατεντάκο και τελειώσαμε. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με οποιαδήποτε εξόρυξη στις φουγγές. Και να θα ξαναπώ αυτό το οποίο λέω. Το ναι στις φουγγές σημαίνει για μένα όχι σε όλα. Με ποιον θα μπορούσα να συμφωνήσω αυτό. Αυτό που ενώνει είναι η πολιτική. Αλλά όχι επειδή ο συναφήγει ο ένας να πει ο Β' για να κάνει ότι ο ένα έκανε ένας τον άλλον. Αυτό δεν είναι πολιτική. Μα μερικοί μου είπανε, ξέρεις, εσείς λέει πάει, τι λέει, το τσόρτς 100, τώρα δεν σας αναγνωρίζει κανένα, λέει, δεν έχετε καμία ανταπόκριση στην κοινωνία και εμένα και τους συνεργάτες μου. Είστε εσείς, εμείς είμαστε τώρα. Και έτσι ανέλαβαν κάποιοι να μας υποκαταστήσουν. Αυτό που μπορεί να διαπιστωθεί στην κοινωνία, αν εκπροσωπούμε κάποιους, αν έχουμε το κύρος αυτό, αυτό που δημιουργείται με έναν τρόπο, κύριε, κυρίες και κύριοι, με εκλογές. Ή το χρησιμοποιούν και για να με προκαλέσουν να κατέβω σε εκλογές, να τους δείξω τι εκπροσωπώ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα για να πάρω μια τέτοια πρόκληση. Και είναι βέβαια ότι ο καθένας ακούει την άποψη της κοινής γνώμης από όποιον αυτή το βολεύει. Και ειδικά αυτούς που δεν ζουν στην περιοχή μας και μας συμπαραστέκονται όταν έρχονται στην εξοχή. Το μεγάλο μας πρόβλημα, όμως, κυρίες και κύριοι, είναι διχασμένη κοινωνία. Και όταν αναφέρομαι στην κοινωνία, εννοώ όλη την κοινωνία του Δήμου. Και όταν λέω όχι στον διχασμό, δεν εννοώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε τις ίδιες απόψεις. Προς Θεού, αυτά δεν γίνονται. Αυτό που λέω είναι ότι δεν επιτρέπεται να θέλουμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας στον άλλον με ακρότητες. Αυτό το διχασμό πρέπει να πολεμήσουμε, γιατί σε μια διχασμένη κοινωνία δεν υπάρχει μέλλον για κανέναν. Δεν έχουμε ζήσει την πολιτική του να είμαστε πάντα με αυτούς που αγωνίζονται, ανεξάρτητα γιατί αγωνίζονται. Δεν προέρχεται μόνο από ένα πολιτικό χώρο, από όλους τους πολιτικούς χώρους, όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, από όλους. Γιατί θέλουν να εισπράξουν ψήφος από διαμαρτυρόμενους, ανεξάρτητα αν ήταν με αυτή προνομιούχοι, αν ήταν στα αιτήρια της στρατηγικής μισθοδοσίας ή όχι. Αυτή την πολιτική όμως καταλάβαμε όλοι, καταλάβαμε αργά, την πληρώνουν αυτή σήμερα. Οι οποίοι δεν έπρεπε να την πληρώνουν. Η αντιπολίτευση συμφωνεί σήμερα ότι θα στηρίξει την ανάπτυξη της χώρας, την έξοδο και την έξοδο από την οικονομική κρίση μεταξύ άλλων και στην εκμετάλλευση του λιθού. Τι εννοεί με αυτό. Εννοεί μόνο τα πετρέλαια.
Γιατί από ό,τι ξέρω πουθενά, καμία τοπική κοινωνία δεν θέλει μεταλλεία. Ας ξεκαθαριστεί και η δημόσια τι εννοούν. Μήπως τα δημόσια μεταλλεία δεν επιπαίνουν. Η κρατική ραδιενέργεια του Τσερνομπίλ δεν είπανε κανέναν. Θα επιβάλλουν σωστούς τρόπους εξόρυξης. Καταγγέλλεται στο σκάνδαλο της μεταβίβασης. Σωστά καταγγέλλεται. Αυτό όμως θα μπορούσε να εξεταστεί και στη Βουλή. Ή μήπως πιστεύει κανείς ότι ο κόσμος ανεβαίνει στα βουνά και ξενυχτάει στα φυλάκια γιατί θέλει να καταγγείλει τον τρόπο μεταβίβασης του μεταλλείου. Ακούω επίσης ότι είναι μια καλή πρόταση, λένε στις σπουδές, να γίνει αλλά όχι να ανοιχτό σκάμα. Εμείς λέμε καμία μεταλλευτήρα στις σπουδές, ούτε για Μάρμαρα. Κατάσταση σήμερα από την καρδιά δεν είναι απλή. Φοβάμαι ότι μπορεί να ενταθεί και θα ενταθεί γιατί βολεύεται η κυβέρνηση με αυτό. Η κυβέρνηση σήμερα χρειάζεται να άλωθει για την αποτυχία της στον τομέα των επενδύσεων. Οι λόγοι είναι πολλοί και τους ξέρετε, δεν θα τους πούμε εδώ. Και για να δικαιολογήσει αυτή την αποτυχία στον τομέα των επενδύσεων, το ρίχνει το φταίξιμο στην αντιπολίτευση, η οποία τάχα μου ξεσηκώνει τον κόσμο ενάντια σε όλους τους επενδυτές. Και γι' αυτό τον λόγο, φέρνει σαν παράδειγμα πάντα τη Ρίεσο, και γι' αυτό τον λόγο, είναι οι κατηγορούμενοι του νοσοκομείου. Αυτά τα ζητήματα δεν ξεκαθαρίζονται ούτε με την εταιρεία, ούτε με τους συμπολίτες μας που δουλεύουν ή προς τον χρόνο δεύτερος του μεταλλείου. Η εταιρεία είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες και πουθενά στον κόσμο όπου δραστηριοποιείται δεν έχει. Θέλει να πάρει ό,τι προλάβει να φύγει. Εργαζόμενοι είναι εξαρτώμενοι από τον εργάτη τους. Αυτά τα ζητήματα ξεκαθαρίζουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η μόνη που μπορεί να ξεκαθαρίσει τι μπορεί να γίνει, ποιο είναι το συμφέρον του τόπου, ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας. Ποιο είναι το όφελος και ποια η ζημιά για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Αν είναι από την συντηρητική περιοχή όπως είμαστε εμείς, μετατραπεί σε τότε μαϊδά. Αυτή όμως η συζήτηση για να φτάσει εκεί, να φτάσει στην κυβέρνηση, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εδώ. Μέσα από την κοινωνία του Δήμου. Μέσα από τα προσωπικά της όργανα. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει σε κλίμα πόλωσης, γιατί καμιά πλευρά δεν θα μπορέσει να συζητήσει χωρίς τις παρελθόντες που θα καλύψει. Οι διαμαρτυρίες, οι διαδηλώσεις, οι ενημερώσεις που γίνονται στα φυλάκια πρέπει να υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και απαραίτητα τα φυλάκια. Γιατί συντηρούν και αναδεικνύουν στην κοινή γνώμη την αγωνία για το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί είναι ο αντίλογος στην προπαγάνδα που κάνει η εταιρεία. Όταν λέω όμως διάλογος, εννοώ διάλογο μέσα σε όλη την κοινωνία του Δήμου. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας που μπορεί να συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων. Ο διάλογος δεν μπορεί να περιοριστεί και να γίνεται μόνο με συνθήματα. Πρέπει να γίνεται και από θεσμοθετημένα όργανα και τα θεσμοθετημένα όργανα σε μια δημοκρατία που προκύπτουν από συγκεκριμένες διαδικασίες. Όχι από αυτοδιαδοριστέντες εκπροσώπους, γιατί όσο καλή και να είναι αυτοί, δεν διαθέτουν τα απαραίτητο κύρος, όχι σαν άτομα, αλλά σαν θεσμοί. Επιβάλλεται λοιπόν αυτοί που θέλουν να εκπροσωπούν την κοινωνία να εκτεθούν στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Για να μπορούν νόμιμα να εκπροσωπούν την κοινωνία που θα τις εκλέξει. Όχι διαβολής με ψήφο. Τελειώντας θέλω να σας πω ποια πιστεύω εγώ ότι είναι η πολιτική από εδώ και πέρα που θα ακολουθήσω. Δεν μπορεί να ζητάμε το κλείσιμο της μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπως δεν μπορεί να ζητάμε να καταστραφεί η γειτονάς μας, να μην αγωνίζει νερό, για να έχει σύνορο κάμα. Για να κλείσει, ξέρετε, η μεταλλευτική δραστηριότητα, αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Θα κλείσει όπως έκλεισε και το 2002, έκλεισε και άλλες δύο φορές πιο μπροστά το μεταλλείο μας. Τα τελευταία χρόνια.
τότε που όλα τα χωριά ήταν το Πιταλίνο. Θα τελειώνει και διαδηλώνα στην Αθήνα για το Πιταλίνο. Έκλεισαν γιατί οι αξίες του μετάλλου πέσαν βαθιά. Ο άλλος δρόμος για να κλείσει τα μεταλλεία και για να κλείσει οριστικά τα μεταλλεία είναι η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Έτσι, ακριβώς όπως έκλεισαν τα μεταλλεία στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Ο χρυσός, ο ασήμι, εξορίσσονται πολλά χρόνια τώρα στην περιοχή μας. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτό το διαφορετικό είναι η μεταλλουργία. Ο διαχωρισμός δηλαδή των μετάλλων μέσα από τα μέταλλα όπου περιέχεται ο χρυσός και το μολύβι να γίνει ο διαχωρισμός αυτών εδώ στην Ελλάδα, εδώ δίπλα μας. Αυτό είναι το σχετικό εργοστάσιο, η βαριά χημική βιομηχανία. Αυτό είναι που δεν θέλουμε. Αυτό είναι που θα μετατρέψει την περιοχή μας σε βιομηχανική περιοχή. Πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε τα οικονομικά πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη του τουρισμού μας στην περιοχή. Μια περιοχή που συνδέεται με τα γεγονότα, να ρωτήσουμε για τη συνεργασία με τους αγιορείτες σε αυτή την προσπάθεια. Η ευκαιρία που είχαμε να εμποδίσουμε να μην πάω τις άδειες στις σπουργές ήταν το δεύτερο. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν θα βγάζει ομόφωνη απόφαση αν οι εμπορίες ήταν διαφορετικές. Η προσφυγή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας θα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα αντικατέθεται το Δήμος. Αυτή η εκλογή είχε το χαρακτήρα δημοψηφίου. Τώρα τι γίνεται, λέει το ερώτημα. Τώρα απομένει ο αγώνας. Ο αγώνας ανατροπής αυτής της κατάστασης. Είναι ένας αγώνας πολύ δύσκολος, λόγω της υπόρρωσης και άνισος, γιατί όλος ο μηχανισμός του κράτους είναι απέναντι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι για αυτό το αγώνα. Ο Παπουγκάλι και εγώ έχω το πει σε δύο. Ο ένας δρόμος είναι να φέρουμε κοντά την κοινωνία, να μπορούμε να συζητήσουμε με όλους τους κατοίκους προβάλλοντας επιχειρήματα. Χωρίς υπερβολές. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να πείσουμε όλη την κοινωνία του Δήμου ότι μπορούμε να συμβιώσουμε. Όπως όλα τα χρόνια πριν. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι για αυτό που αγωνιζόμαστε είναι το νερό μας και η τουριστική υποβάθμιση της περιοχής μας. Που αν υποβαθμιστεί η περιοχή μας τουριστικά, θα μας βλάψει όλους. Όπως επίσης πρέπει να τους πούμε ότι αν κλείσει πάλι το μεταλλείο, πάλι θα μας βλάψει όλους. Μπορούμε να το πούμε. Ο άλλος δρόμος είναι ένας δρόμος της πόλωσης. Και όποιος ευθύνει, κλείσει. Εγώ δεν ξέρω ποιος δρόμος είναι πιο αποτελεσματικός. Ο πρώτος δρόμος είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολος. Χρειάζεται από αυτούς που θα τον διαχειριστούν πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη. Γιατί όπως σας είπα, πάντα θα υπάρχει καχυποψία. Και αν δεν δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα αμέσως την άλλη μέρα, πολύ εύκολα να συμπαθηθεί οποιοσδήποτε. Και επειδή όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα και τα αποτελέσματα θα ζητούνται την επόμενη μέρα των εκλογών, θα βρεθούν πολύ δύσκολα άνθρωποι που μπορούν να εκπροσωπήσουν έναν τέτοιο αγώνα. Ο άλλος αγώνας είναι, μπορεί να πει και αυτός, είναι πιο εύκολος στη διαχείριση του, έτσι μόνο. Γιατί αν δεν δώσει αποτελέσματα, θα αναδείξει οι ίδιες συναγωνιστές, αλλά την κατεστραφή τους πολίτες. Αυτοί που θέλουν να αναλάβουν τη διαχείριση αυτού του προβλήματος, θα έπρεπε να μας πούνε πώς θα ενεργήσουν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα επιλέξουν τον δρόμο της προσέγγισης ή τον δρόμο της αντιπαράθεσης. Θα αναπηρέσουν τον δρόμο της αναμονής με την ελπίδα ότι μια νέα κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα. Θα γίνει δημοψήφισμα. Και αν γίνει, πώς θα τεθεί το ερώτημα.
τα δημοψήφια, να ξέρετε, οι απαντήσεις είναι ναι, όχι. Πώς αυτό το πολύπλοκο θέμα το οποίο έχουμε εμείς μπορεί να απαντήσει και πότε να γίνει δημοψήφιο. Μπορεί να πει η δημοψήφιο για το θέμα του λαού. Είναι δυνατό να αποφασίσουμε εμείς στην Ελισσό να πίνουμε στην Αρνέντα. Και επειδή βέβαια το θέμα του Δήμου δεν είναι το μόνο θέμα που απασχολεί το Δήμο, θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόταση για την ανάπτυξη της περιοχής, προσαρμοσμένης βέβαια, στα πλαίσια και στις δυνατότητες που δίνει η σημερινή οικονομική κατάσταση. Θυμάστε το βιβλίο που είχε πάλι ο Πάφερ. Όλα είχε κυκλοπαίδια, όσοι και πισίδες για τη γέννα του Σάφερ. Μόνο, πιστεύω, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μπορεί να μας αποδεσμεύσει οριστικά από την εξάρτηση που έχουμε με το Ιταλείο και να αποχαρακτηρίσει, αυτό μπορεί να αποχαρακτηρίσει την περιοχή οριστικά, η ανάπτυξη της περιοχής. Και αυτό το παράδειγμα το έχουμε σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Μέχρι τότε και εμείς και οι νεότεροι θα πρέπει να διαχειριζόμαστε και να διαχειρίζονται αυτό το πρόβλημα του μεταλλείου χωρίς, με πολύ προσοχή, δεν τελειώσει φέτος του χρόνου, θα πάρει χρόνια αυτή η ιστορία και πρέπει να υπάρχει κοινωνία η οποία είναι δυνατή μόνο όταν είναι ενωμένη όλη η κοινωνία της Βόρειας Αγγλικής. Πρέπει να καταλάβει ο ένας την αλλογία του άλλου. Και αυτός ο διάλογος γίνεται μόνο όταν έχει καλή διάθεση να το κάνει. Και αυτός μπορεί να στηριχθεί μόνο στη σωστή ενημέρωση του πολιτών. Οι υπερβολές δεν θα ωφελήσουν κανέναν. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί απόφασή μας είναι να διαλέξουμε τι θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Τόλμησες στο τέλος ότι για σένα δύο δρόμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που πρέπει να ακολουθήσουν αυτοί που θέλουν να διαχειριστούν την τύχη του Δήμου από εδώ και πέρα. Είπες τον πρώτο που είναι ο δρόμος της αρετής, να το πω έτσι εγώ απλά να το καταλάβουν όλοι, που έχει τις δυσκολίες, τους κινδύνους για αυτού που θέλουν να σηκώσουν αυτό το βάρος και ο άλλος ο απλός για την παράθεση. Για μένα έδωσες απάντηση γιατί είπες ότι αυτοί που θέλουν σε κάποια στιγμή την ειρήνη του λόγου του. Όμως, επειδή ίσως όλοι που σας ακούσαμε εδώ να μην το καταλάβαν, η δική σου προσωπική θέση από εδώ και πέρα σε αυτούς τους δυο δρόμους που τόνισες ότι υπάρχουν για να οδηγήσουν παραπέρα τον Δήμο, ποια είναι, να το ακούσουμε, γιατί οι πιο πολλοί που ήρθαν εδώ αυτό το ερώτημα το έχουν στο στόμα τους και αν μπορούσαν όλοι μαζί να το πούν, αυτό θα ρωτούσα. Την προσωπική σου από εδώ και πέρα παρέμβαση στα όσα θα συμβούν την προεκλογική περίοδο και μετά και από εκεί και πέρα. Σας τα είπα όλα αυτά γιατί εγώ πιστεύω μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν έχει το τελευταίο, μπορεί να είναι στιγμιαίο το ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πρέπει να το έχουμε στο να μάθουμε, να προβληματιστούμε, γιατί αυτά τα οποία ακούσατε να λέγονται για μένα, σας τα έφερα έτσι λίγο-λίγο, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Έχουν κάποια σκοπιμότητα. Αυτή λοιπόν η ιστορία, εγώ πιστεύω ότι μόνο ο δεύτερος δρόμος μπορεί να οδηγήσει κάπου. Μόνο ο δεύτερος. Ποιος τολμάει να τον αναδείχνει τον δρόμο. Ποιος τολμάει. Εγώ ξέρω 5-6 ανθρώπους μέσα εδώ που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Κανένας δεν τολμάει να πει εγώ. Και ξέρετε γιατί. Αν πετύχει, καλώς. Αν καθυστερήσει, τι έχει να ακούσει. Πουλημένος, φερμένος, τα υπέγραψε όλα, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Και
καλά αυτοί που δεν ζουν εδώ. Εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Να μην μπορώ να μπορέσω, γιατί θα πει ο άλλος, α, τρέχει λίγο από εκεί, λέει το τάδε, και από εκεί το άλλος, και έγινε αυτό και έγινε εκεί. Ποιος θα καταλάβει, ποιος έχει την τόλμη να βγάζει. Εγώ ρώτησα, εσύ, άσε τους άλλους. Εγώ όσον αφορά εμένα προσωπικά, εμείς θα μαζευτούμε, θα δούμε μέσα μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό είναι σαν συνδυασμός πια. Έτσι και θα αποφασίσουμε ποια πορεία θα κάνουμε. Πάρα από εδώ πέρα, η προηγική περίοδος που θα αρχίσει από το Γενάρη, μέχρι το Γενάρη θα δώσουμε την απάντηση που πρέπει και μπορούμε να στηρίξουμε, έτσι. Δεν είναι ότι θα με πω, κάποιος από το συνδυασμό μας θα είναι. Λοιπόν, και εμείς θα το στηρίξουμε, θα το συζητήσουμε μεταξύ μας, θα δούμε τα σύγχυτα πλή, θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει καλύτερα, και ποιον ενδεχομένως μπορούμε να στηρίξουμε αν δεν πάρουμε κάποιον από εμάς. Αλλά σας λέω, ο δρόμος αυτός, αν δεν έχεις από πίσω τη στήριξη του κόσμου, μην τον ακολουθήσεις καλό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, όλα αγκάθια. Όλα αγκάθια. Και πολλούς ενδιαφερόντες έχουν έρθει τίποτα, αντιπολίτες σήμερα. Γιατί το καταπειρά όλες αυτές τις ιστορίες, όλη αυτή την αστολογία πάνω. Τα κατέβαινω. Γιατί μου λέγανε ότι υπέγραψα εγώ, τι υπέγραψα εγώ, ποιες μεταλλευτικές περιοχές. Το 1890 δεν ήμουν εγώ τη σκέψη του παππού μου. Γιατί τα λένε αυτά, δεν έχουν στόχο. Καλά, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν το θέμα, θα βγουν και δεν είναι έτσι, έτσι. Από πού ξεκινάμε αυτό τώρα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο επιτελείο που τα βάζει. Έτσι τυχαία ψεύονται. Και σας λέω, αυτός ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος. Ποιος θα το αναλάβει αυτό το πράγμα. Ποιος έχει τα κότσια εγώ θα το αναλάβει. Να μην μπορεί να βγει από ένα ούζο μόνο σήμερα. Και να θέσει να το πάρει τα 17. Όχι, δεν μιλάμε την πίεσο. Δεν μιλάμε την πίεσο. Αν δεν είσαι τίματος να πας από χωριά, να τα πας στο τρομάδι που θα σας να σε σημαδεύουμε γιατί λέει, αν σταματήσουμε και απολύσουμε 10%, θα σε πάρουν τα που του φέγγε. Δεν μπορείς να λύσεις μόνο σου και έτσι να θέλεις από το γονάτι. Είπες όμως ότι κάποιος από τον συνδυασμό θα τον αναλάβει τώρα. Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος ότι θα δεχτεί κανένας. Εντάξει, είπες όμως ότι σε περίοδο... Εμείς θα απαντήσουμε, θα δούμε τι ακριβώς είναι το κλίμα, σαν συνδυασμός που είμαστε. Θα μαζευτούμε, είμαστε 50-60 άνθρωποι, θα μαζευτούμε και θα πούμε, παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι θέλουμε να κάνουμε. Όλοι θέλουν να κάνουν. Και υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί και κάποιος, κάποιοι μάλλον. Σαφέστατα, γιατί όπως σας είπα, 5-6 ανθρώπους ξέρουν που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να αναλάβουν αυτό το ρίσκο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όλοι οι συνδημότες σήμερα ζούμε ένα δράμα. Έτσι. Είτε ζούμε από εδώ μεριά από τα μεταλλεία, είτε ζούμε από εκεί μεριά από τα μεταλλεία. Εμείς που ζούμε από εδώ, αυτή τη στιγμή, όλοι θέλουμε έναν υποψήφιο να κατέβει. Και θέλουμε οποιοςδήποτε, όλοι οι άλλοι, να είναι ενωτικοί. Το τι συνέβη στο παρελθόν, τι έγινε κλπ. Πρέπει να τα ξεχάσουμε. Γιατί, το λέω αυτό, είπατε προηγουμένως για δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα θα είναι, εάν πραγματικά, εάν χάσουμε τις εκλογές, δεν υπάρχει δημοψήφισμα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Εάν μας ξαναβγεί ο Πάχτας πάνω, έχουμε τελειώσει. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια να χαθεί ούτε ένας ψήφος. Τουλάχιστον αυτό είναι πια. Και να κερδίσουμε όσους ψήφους μπορούμε από την άλλη μεριά, γιατί τα κουτιά δεν βγαίνουν. Το ξέρουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν, και από το δικό σας. Τη δική σας διάρκεια. Και από τους άλλους και οποιοσδήποτε
έχει σκοπό να βοηθήσει το Δήμο μας, θα πρέπει να είναι ενωτικός. Γιατί εμείς σαν δημότες θέλουμε ένα άτομο να κατέβει. Ένα, μόνο ένας δήματος να κατέβει. Θέλουμε. Να καθίσετε όλοι κάτω και να τα βρει. Να κατέβει ένα άτομο. Κατάλαβα την ερώτηση. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε με κανέναν τίποτα. Λοιπόν, μακάρι να κατέβει ένας, μακάρι να μας πει ότι είμαστε στον ίδιο δρόμο. Αν μου πει εμένα κανένας, ξέρεις, εγώ θέλω να πει στα Αυταλία, στο σύμβολο του, ας πω, εντάξει, δεν συμφωνείς, αλλά αυτά και εσύ και τις σπουδές μαζί σου. Σε αυτή είναι, φάση είναι, να το δεχτούμε. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που θα προκύψει, αν πει αυτά που αρέσουν περισσότερο εδώ, νομίζετε θα κλέψει ψήφους όπου πάει. Τι είναι ψυχαζίνη έχουμε. Αν τους θεωρούμε ότι δεν έχουν λίγο μυαλό και μπορούμε να τους προσδοκώσουμε, συμφωνώ. Συμφωνώ πολύ τις μηχανές. Αλλά η κοινωνία εδώ πέρα, πώς θα δείτε όταν θα έρθει σήμερα. Θέλει αυτός το ένα, θέλει ο άλλος το δεύτερο. Όσον αφορά εμείς, δεν έχουμε κανέναν λόγο, ούτε δώσαμε τέτοια χαρακτηριστικά. Άλλοι δώσανε δείγματα διχασμού. Και το απέδειξα, νομίζω, και αποδείχθηκε στις προηγούμενες εκλογές. Αλλά μην το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που δεν αναφερθήκατε καθόλου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που δεν αναφέρθηκε ο Δήμαρχος καθόλου, αλλά ερώτηται πολύ καιρό στο. Συγγνώμη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που ο Δήμαρχος δεν αναφέρθηκε σήμερα. Πάει τίποτα. Θα πάω στο μικρόφωνο, εντάξει. Λένε. Θέλω την άποψή σας καταρχήν. Ερωτείται εδώ και πολύ καιρό ότι ο Δήμος θέλει να διαχωριστεί. Είναι να διαχωριστεί. Καταρχήν δεν θέλω την άποψή σας. Πρώτον. Δεύτερον, ερωτείται εδώ και πολύ καιρό και θα ήθελα να γίνει σαν τον κόσμο ότι έγινε συνάντηση εσάς, ο Πάχτας, ο Δερπελέγκας και ένας επιχειρηματίας της περιοχής στο πρώτο πόδι και συμφωνήσατε όλοι μαζί στο διαχωρισμό του Δήμου. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση αν γίνεται στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, εγώ με τον κύριο Δημενέλη έχω συναντηθεί πολλές φορές. Και στο Φωσίδι έχω φάει, και στα Μοδενιά έφαγα και στην Ερυσό παράμεσα είχαν δύο μας συχνά. Λοιπόν, ο επιχειρηματίας είναι ο δευτερός περιοχητής που είναι καθόλου του συνδυασμού. Συζητάμε για τα πάντα. Μπήκε θέμα γιατί έγινε κουβέντα και έγινε καλή κουβέντα επειδή διαχωρισμό του Δήμου και συνένωση των Δήμων να γίνουν δύο Δήμοι καλλιτεχνικοί. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Όλα αυτά όμως είναι θέματα που θα περάσουν τη βουλή. Δεν θα αποφασίσει ο Δήμος. Και εκεί από ό,τι μου είπε ο Γιάννης Δημητρολέγκας, ότι η άποψή του είναι ότι αν προωθηθεί τέτοιου είδους διαχωρισμός, αυτός θα το κάνει δεκτό μόνο εφόσον είναι ο Δήμος Παναγίας μαζί με εμάς. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Το θέμα είναι όμως να πέσει στη βουλή. Κάπου το ξέρουν και άλλοι βουλευτές και από μένα σαν αρχηγό της μειοψηφίας δεν έχει ανάγκη δύο πράγματα. Ούτε να χωρίσει το Δήμο, ούτε να το τεμαχίσω, ούτε τίποτα.